Και εις τους αιώνας των
Δέσποτα πολυέλε, Κύριε εις του Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντουδες την εις ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της την κοιμήση νεορτάζομεν, την άμυ του Τιμίου και Ζωτιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, εποραλίων θείων αήλων οερών, την άμεων ασωμάτων, σχεσίες του Τιμίου Ενδόσου, προφή του Προδρόμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόσων και παρέφημων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου των 12 και των 70 και πάντων των Αγίων Αποστόλων των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος και Ευλογίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Ηρακλείας, Λουκά Αρχιεπισκόπου Σκεφτεροπόλεως της Κρυμαίας, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, Δαβίδ του Ελευδία του Γέροντος, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Αρσενίου του Καπαδόκου, Σεραφείμ του Σάρωπ, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Θεοφίλου του Μυροβλήτου, του Εξυχνών, Σάββατο εμφανίμνο Χριστοδούλου του Ελπάθμου, Ιακώβου του Νεοσκήτου του Ελευία, που και με συγχωρείτε, των Αγίων Ενδόσων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους, Ελευθερίου Πολυκάρπου Ιγνατίου και Κοσμάτου Ετωρού, των Οσίων Μητέρων ημών, Ειρήνης Οικουμένης της Μονής του Χριστοβαλάντου, Φιλοθέης της Αθηναίας, Μακρύνης Υπομονής, Σοφίας της Εκκλησούρας της Άσης και Ματρώνης της Τυφλής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουστον επρόσδεκτον, πίσον την δέηση ημών, δώρησε ημί την άπιστη των δαραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάστε τη σκέπη των πτερήγων σου, από δύο στον αφημών, πάντα εχθρό και πολέμιον, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρχους εν κυρίμω, και εξ αυτών πενταχείς Κυρίους άνδρας γορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίντων και το έλεον, και πλήθυνον πλουσίως, εν τη Αγία Εκκλησία και τη ιερόμονη ταυτή, εν τη οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και εν ευλαβία πανηγυριζόντων την Αγία εορτή και πανήγυριν ταυτή, εν τη οίκης των πενήτων και ανέργων αδελφών ημών, των προσφύγων και των εμπολέμοντων, εν τη καθημάς ιερά Μητροπόλη και το κόσμο σου απαντή, τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων τρέφων συντηρών και διακυβερνών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρομαι συν τον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωόφιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κρουσιευτόν και σαν και επίνασαν, ένα κοινό σημείο.
μας δίνουν ένα μήνυμα, μία πληροφορία, ότι η Παναγία έζησε σε αυτήν την ζωή και έφυγε από αυτόν τον κόσμο ανθρώπινα, φυσιολογικά, όμως ο τάφος δεν την εκράτησε. Λέγει ο ποιητής, ο του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής ερμηνείο τίθεται και κλίμας προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Όλα τα τροπάρια της ακολουθίας, της σημερινής ιδιαίτερα και της αυριανής, μιλούν για έναν ζωηφόρο θάνατο, αλλά και για έναν τάφο που έγινε πηγή της ζωής. Οξύμορο, πώς μπορεί ένας τάφος που εκεί, όπως γνωρίζουμε, τελειώνει η ζωή, να γίνει εμπροκειμένο η πηγή της ζωής. Πώς μπορεί ένας θάνατος να είναι διαφορετικός από αυτόν τον οποίον οι πολλοί γνωρίζουν. Ο κόσμος μέσω της κινήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου αμεσοποιήθη, αδελφοί μου. Είναι ένα ταξίδι ο θάνατος μετά την Ανάσταση του Χριστού μας και την ανάληψή του στους ουρανούς, αλλά επιβεβαιώνεται και με την αυριανή εορτή, ένα ταξίδι από τα μάταια και φεύγαλαία προς τα θεία και τα αμετακίνητα. Η Εκκλησία μας πιστοποιεί ότι η Παναγία πέθανε με φυσικό, με ανθρώπινο θάνατο. Αν και υπήρξε η ίδια η πηγή της ζωής. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Παναγία, υπακούοντας το θέλημα του Θεού, μέσω της εντολής που έλαβε από τον ουρανό, μέσω του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, εκκυοφόρησε τον Χριστό και του έδωσε την ανθρώπινη σάρκα. Υποδέχθηκε στα σπλάχνα της τον Θεό. Γι' αυτό οι ημνοδοί της Εκκλησίας μας την ονομάζουν πηγή ζωής. Συνέλαβε μέσα στη μήτρα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της πίσεως. Δεν υπάρχει θάνατος, ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα ζήσει σε αυτήν τη ζωή και δεν θα υποστεί τον θάνατο. Τον κοινό νόμο του θανάτου επλήρωσε λοιπόν και η Παναγία, μας αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Η υπεραγία Θεοτόκου, αυτή η οποία ανέβασε τον χωματένιο άνθρωπο στον ουρανό, σήμερα αποχωρίζεται από το σώμα της. Το κάλυμα της ψυχής που το έφερε από την ημέρα της γεννήσεώς της, το δίνει στη γη και η γη, αυτή η γη της καθημερινότητός μας, λαμβάνει το συγγενές μέρος της υποστάσεώς της, δηλαδή το τίμιο σώμα της. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το Πανάγιο σώμα της Θεοτόκου μετέδωσε ζωή σε αυτήν την γη. Και φυσικά ο Χριστός μας, ο Υιός της, είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου. Πέθανε και τάφηκε για να λυτρώσει από την μικρή δουλεία του θανάτου όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας.
Είναι λοιπόν πολύ φυσικό και η υπεραγία Θεοτόκος να υποστεί αυτόν τον φυσικό θάνατο. Μέσα στην Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, βιώνεται συνεχώς η ζωή του Χριστού. Όλοι εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτό είναι το βίωμά μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το βίωμά μας. Η ίδια η ζωή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι το μέλημά μας. Να πειματίζομαι και εμείς εκεί όπου ευάδησαν οι πόδες Κυρίου. Έτσι λοιπόν, καθένας που θέλει να σωθεί πρέπει να βιώσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό έκαναν και οι Άγιοι. Αυτό έκανε και η Παναγία μας. Η ζωή του Χριστού η παρατηνόμενη στους αιώνες. Αυτή τη ζωή η Κυρία Θεοτόκος και όλοι οι Άγιοι την εβίωσαν στην καθημερινότητά τους. Μέσα στην Εκκλησία όλοι μας γεννιόμαστε πνευματικά. Γεννιόμαστε εν Χριστώ. Αυξανόμεθα πνευματικά εν Χριστώ. Σταυρωνόμαστε εν Χριστώ. Αποθρίσκομαι εν Χριστώ και ο κάθε χριστιανός αναστέλλεται εν Χριστώ. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι οι ψυχές των ανθρώπων και των Αγίων ακόμη και τώρα διέρχονται τον αηδή τόπο του Άδου. Περνάνε μέσα από τον Άδη, αλλά δεν κρατούνται στον θάνατο. Περνάνε μέσα από τον Άδη, όχι για να καταστραφούν, αλλά για να διερευνήσουν, για να μοιηθούν, για να γνωρίσουν το ξένο της οικονομίας μυστήριων, αυτό της εισάδου καθόδου του Χριστού, πως δηλαδή ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο, επάτησε τον διάβολο και έτσι να πληρώσουν το μέτρο της ηλικίας του Χριστού. Ακριβώς το ίδιο υπέστηκε η Παναγία. Ο θάνατος δεν είχε καμία εξουσία επάνω της. Όπως η παρθενία της Παναγίας δεν καταστράφηκε όταν γέννησε τον Χριστό, έτσι και η σάρκα της και η ψυχή της έμειναν άφθαρτα από τις συνέπειες του θανάτου. Η με ψυχή της βαστάζεται στα χέρια του Υιού, το δε σώμα γεμίζει με τη χάρη του Αγίου Θεού. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, επίσκοπος Αθηνών, βεβαιώνει, διότι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας και εκείνος ή το παρόν μαζί με τους Αγίους Αποστόλους εκεί στον ηγαπημένο τόπο του Κυρίου στην Γευσημανή κατά την ώρα της αναχωρήσεως της Παναγίας μας από αυτόν τον κόσμο. Βεβαιώνει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος ότι η Παναγία έλαβε από φως και αυτό το φως ήταν το άκτιστο φως. Λουσμένη λοιπόν η Παναγία μας μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος φεύγει από αυτήν τη ζωή για να συναντήσει τον Υιό της και Κύριό μας. Αυτό ακριβώς, η επίσκεψη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος δια του ακτίστου φως τη συγκεκριμένη στιγμή της κινήσεως της Θεοτόκου είναι ένα σημάδι της χάριτος του Θεού όπου αγιάζει ακόμη και τα σώματα των Αγίων όσων βαδίζουν τον δρόμο του Χριστού, όσοι πορεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του.
Σήμερα πανηγυρίζομαι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το γεγονός ενός θανάτου, όμως, ο οποίος υπήρξε η καλή αιτία της σωτηρίας μας. Διότι το πρόσωπο το οποίο εκοιμήθη και στη συνέχεια μετέστη στους ουρανούς, είναι αυτό το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα της σωτηρίας και της επιστροφής μας εις τον Παράδεισο. Και σήμερα και αύριο η εορτή καταδεικνύεται, ότι ο θάνατος πλέον δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά οραίζεται και καλοποιήσεται, διότι το παράδειγμα είναι μπροστά μας η Κυρία Θεοτόκος. Πιστοποιεί για μια ακόμη φορά ότι εμείς οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, όσοι επαναλαμβάνω βιώνουμε στην καθημερινότητά μας μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας, όχι αυτονομούντες, αλλά μέσα σε αυτήν την Εκκλησία που είναι η σωστική κυβωτός του γένους μας, επιβεβαιώνουμε ότι γινόμαστε αθάνατοι, όχι ασφαλώς γιατί το αξίζουμε, αλλά διότι μας χαρίζεται αυτή η αθανασία με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου από τον γλυκύτατο Ιησού, από τον γλυκύτατο Υιώτης. Και εμείς οι χριστιανοί, πού αλλού, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούμε να σπέψουμε, πού μπορούμε αλλού να κουμπίσουμε τον προβληματισμό μας, την δυσκολία μας, τον πόνο μας, το βάρος του σταυρού της καθημερινότητός μας, εκτός από το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας μας. Όλες αυτές τις ημέρες στους ναούς μας είδαμε ανθρώπους να προσέρχονται και να ασπάζονται με ευλάβεια το εικόνισμα της Κυρίας Θεοτόκου, με δάκρυα στα μάτια να την παρακαλούν, με ευγνωμοσύνη να υποβάλλουν την μετάνοιά τους, με ευλάβεια να ανάβουν το κερί τους. Γιατί? Διότι βρίσκουν ανταπόκριση στο γλυκύτατο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτή είναι η μάνα μας, αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι η απαντοχή μας, αυτή είναι το γλυκύτατο πρόσωπο το οποίο γλυκαίνει την καθημερινότητά μας, γλυκαίνει τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο, ο οποίος μπορεί να είναι δύσκολος και ανηφορικός, όμως πίσω από αυτήν τη δυσκολία κρύβεται το γεγονός της Αναστάσεως, κρύβεται το γεγονός της ελπίδος, κρύβεται το γεγονός της συναντήσεως εκ νέου με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστό. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, και σήμερα που ήρθαμε όλοι εμείς εδώ, σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην Ιερά και Πατριαρχική και στα Πρωτυγιακή Μονή της Παναγίας μας της Μακρυράκης, με αυτόν τον σκοπό ήρθαμε να κουμπίσουμε στο ιερό και θαυματουργό και χαριτόπλητο εικόνισμα της Κυρίας Θεοτόκου της Μακρυράκης, την προσευχή μας, τα αιτήματά μας, ούτως ώστε η Παναγία να σπεύσει, να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματά μας, αλλά συγχρόνως να την ευχαριστήσουμε και για ό,τι έχει κάνει για εμάς μέχρι σήμερα, για το γεγονός ότι βρίσκεται δίπλα μας, δίπλα στο ανθρώπινο γένος, δίπλα σε μένα, δίπλα σε σένα, δίπλα σε όλους μας. Και αυτό βεβαιώνεται διότι πολλοί από εμάς σήμερα εδώ έχουμε το τιμημένο όνομά της
πολλοί ναοί παρεκκλής και εξοκλήσια τιμώνται στην χάρη της. Στα σπίτια μας υπάρχει το εικόνισμά της, διότι ακριβώς είναι μάνα η Παναγία και χωράμε όλοι μέσα στην αγκαλιά της. Επιθυμεί όμως και κάτι από εμάς η Παναγία. Ακούει τις προσευχές μας. Πρεσβεύει στον θρόνο του Θεού. Θέλει όμως και τον δικό μας κόπο. Θέλει και τη δική μας θυσία. Θέλει και τη δική μας προσπάθεια. Θέλει πάνω απ' όλα να βαδίζουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Θέλει τον κόπο της νηστείας μας. Θέλει την ελεημοσύνη μας. Θέλει την ανεξικακία μας. Θέλει την αγάπη μας. Αυτά είναι τα δώρα με τα οποία σήμερα θα στολίσουμε το εικόνισμά της. Και έτσι θα έχουμε την βεβαιότητα ότι και εμείς κάτι κάναμε και κατά την εφετινή εορτή της πανηγυρεώς της. Αυτά τα λίγα που μπορούμε να τα καταθέσουμε με ευλάβεια στο εικόνισμά της και να ζητήσουμε να συνεχίσει η Παναγία μας να πρεσβεύει για όλους τους χριστιανούς, για την πατρίδα μας που συνεχώς τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται με διάφορες προβάσεις και με διάφορα γεγονότα. Να έχουμε λοιπόν πλούσια την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου. Να μην φοβούμεθα τον θάνατο, διότι ο θάνατος είναι μία μετάβαση από αυτήν τη ζωή προς τα καλύτερα, προς τα αιώνια, προς τη συνάντηση με τον Υιό Χριστό. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα, χρόνια παναγιοσκέπαστε εύχομαι σε όλους σας, μεταφέροντας εν ταυτό και τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Γεωργίου, ο οποίος εφέτος επέλεξε να πανηγυρίσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού εις το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο της Παναγίας του Λιτοχώρου, όπου και εκεί υπάρχει μεγάλη και αθρώα συμμετοχή του πληρώματος της Εκκλησίας και ως επίσκοπος πρέπει να επισκέπτεται όλα του τα τέκρα. Διεύουν λοιπόν προσφέρει τις ευχές του σε όλους σας, στην Αγία Καθηγουμένη και την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, που συνεχώς για το καλύτερο σκοπούν εδώ της Ιεράς Μονής και χαιρόμεθα κάθε φορά που ερχόμεθα και βλέπουμε η Ιερά Μονή να έχει αυτή την πρόοδο και στην στελέχωση με νέα πρόσωπα, αλλά και το ανακοινιστικό έργο να καμαρώνουμε της Ιεράς Μονής. Ευχαριστώ επίσης το πνευματικό και επιμέλειο της Μονής του πατέρα Νικόλαου, που και εκείνος συγγράμει εδώ στην Ιερά Μονή ασκώντας την διακονία που του έχει αναθέσει η Ιερά Μητροπολής μας, τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καΐρου του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας για να συνεορτάσει εδώ μαζί μας, τους Αγίους Ιεροψάφτες που μας βοήθησαν την προσευχή, όλους όσοι βοηθούν για να στηθεί κατέτος αυτή η πανήγυρη εδώ την Ιερά Μονή της Παναγίας της Πακριλάκης και όλους σας αγαπητοί μου αδελφοί που με ευλάβεια έρχεστε κάθε χρόνο όπως και εμείς για να προσκυνήσετε το χαριτόβριτο και θαυματουργό εικόνισμα της Κυρίας Θεοτόκου της Πακριλάκης και έρχομαι και πάλι η παρουσία η προστατευτική της Παναγίας μας ή με τα πάντων ημών. Κυρίου δε ηθόμε, ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει αυτού εφημάς, η αυτοία χάρη και η φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η αιτήσι μας Κύριε, δόξα σοι η Άγια και η δόξα σοι η Αγία. Ο Αγίης Θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναγράφου και Παναμόχου Παναγίας αυτού Μητρός,
εις την κίνηση και την εις του ουρανού μετάστοση εορτάζομαι. Η ευλάβη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία στο Τιμίο Ρεφλένιο δυνάμεων ερώντες και έγινων ασωμάτων, η χάρη του Σοδόου και Παναγίου Τάφου, η Κεσίες Τιμία Δόξου προς του Προδόου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων Εντόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, Άγνου του Πρωτοκολυφαίου και Ήδρου της Εκκλησίας ημών, Βαρνάβα του εκ των Εβδομήκοντα και Πάντων των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χριστοδόμου την Θεία Πιστευλογία θα επιτελέσαμε της Αγίας Εδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Νύμφης του Χριστού Εκατερίνης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Διονυσίου του Εντό Λίγο του Θαυματουργού Προστάτου και Εφόρου της Επαρχίας Ναύτης του Οσίου Πατρός ημών Κερασίμου του Ιορδανίτου και Ιωαγίου του Ιθακησίου έτσι δε και της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αλεξάνδρου του Εμπίδη, των Αγίων Ενδόξων Δικαίων, των Πατώρων Ιωαγίου Κιάδης και πάντων των Αγίων, ρέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα επιστρέψουμε τώρα με λιτανία στην είσοδο του Ιερού Ναού, όπου εκεί θα σας πειράσουμε και το Thank you.